Τα θέματα του Αγγελόπουλου είναι κυρίως τρία. Η ιστορία της Ελλάδας, ο πατέρας και η εξουσία. Πιασμένα σε γενικά πλάνα, αλλά ειδωμένα σε γκρο πλάνο. Μιλάει για την ιστορία της Ελλάδας χωρίς να κάνει ιστορικά έργα. Βλέπει τον πατέρα ως ήρωα, ως ξενιτεμένο, ως ταξιδιώτη, αλλά και ως επικίνδυνο ή ως φάντασμα. Όσο για την εξουσία, την περιγράφει, την αναλύει, την αμφισβητεί και την εχθρεύεται. Και μίλησε για αυτά τα θέματα με μια γλώσσα με έντονους κινηματογραφικούς ιδιωματισμούς, που στα μάτια των νεοπολιτισμένων, κατά τον νεόπλου των Ελλήνων, ακούστηκε χωριάτικη, οι οποίοι δεν καταλάβαιναν πώς βραβεύεται κάποιος που αποκαλεί τον Μέγα Αλέξανδρο, Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό κατάφερε ο Αγγελόπουλος, να συνερέσει δύο κακό ήχα συνεχόμενα Α, να τρέψει το ευγενές Δέλτα στο δασί Ταφ και τελικά κατέγραψε την καθομιλουμένη. Στην πρώτη ταινία του Αγγελόπουλου που είδα, με πήγε ο πατέρας μου. Δημοτικό πήγαιναν τότε. Ήταν ο θείασος. Ίσα-ίσα που άντεξαν εδώ. Πέρασαν χρόνια για να δω άλλη ταινία του. Αυτή ακριβώς είναι και η ματιά της Ελλάδας για τον Αγγελόπουλο. Η προσχολική πολιτισμική ηλικία δεν καταλαβαίνει τις ταινίες του. Βαριέται τα γενικά πλάνα, τη σταθερή κάμερα. Θέλει κοντινά, θέλει κίνηση. Δεν καταλαβαίνει την αλήθεια της, γιατί δεν καταλαβαίνει καν τον εαυτό της. Μεγαλώνοντας πολιτισμικά, αρχίζει να κρίνει τις ταινίες του, αλλά δεν αντέχει ακόμα να τις δει. Ακούει ότι βραβεύονται, αλλά προτιμά να δει μια σαπουνόπερα. Και όσο μεγαλώνει πολιτισμικά, και το μεγάλο μας σημαίνει αναζήτηση, αρχίζει φοβικά να βλέπει τις ταινίες του. Και τότε καταλαβαίνει ότι ο Αγγελόπουλος μίλησε για αυτούς, τους πατεράδες τους, για την πατρίδα του. Ο Αγγελόπουλος αποτελεί και καταγράφει την ιστορία της Ελλάδας. Αυτή θέλω να μου δείξει τότε ο πατέρας μου. Η ταινία που θα πρότεινα να δει σε κάποιον που δεν έχει δει Αγγελόπουλο είναι ο Θείασος. Ίσως γιατί αυτή είδα και εγώ πρώτη. Αλλά όποια ταινία τελικά και να πάει να δει, να ξέρει ότι πάει να δει Αγγελόπουλο. Δεν θα δει μια εύπεπτη ταινία σαν για αυτές που έχει συνηθίσει. Το φιλμικό κείμενο δεν διαβάζεται εύκολα σε μια μόνο ανάγνωση. Δεν είναι κινηματογραφικό μυθιστόρημα. Είναι κινηματογραφικό ποίημα. Που δεν τελειώνει μόλις φύγει από την αίθουσα, αλλά συνεχίζεται, πολλαπλασιάζεται, απλώνει τις ρίζες του στη συνείδηση του θεατή. Αυτή άλλωστε είναι και η αξία του. Ο Αγγελόπουλος συνέστησε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα όσο και διεθνώς. Δυστυχώς, η απέδευτη ματιά του μέσου θεατή, οι πολιτικές σκοπιμότητες στην εποχή που ο Αγγελόπουλος ξεκίναγε, αλλά και η συνήθεια του να σχολιάζουμε ταινίες που δεν έχουμε καν δει, αποτέλεσαν τα βασικά αίτια στο να παγιωθεί στην Ελλάδα μια αμφισβητήσιμη εικόνα για αυτόν που κειμενόταν από την αποθέωση ως τον χλεβασμό, σε αντιδιαστολή βέβαια με την καταξίωσή του εκτός Ελλάδος. Αν και η θεματολογία των ταινιών του διαφοροποιείται από τις καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις, πάντα με εγωίτευε η αισθητική του, το παίξιμο με τον χρόνο μέσα στο ίδιο πλάνο και ο διάλογος που ήθελε να αναπτύξει μεταξύ των ταινιών του και των θεατών. Πιστεύω πως αποδομώντας τις ταινίες του, αυτά που μένουν είναι πινέλα, στίχη και φιλμ. Σε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ ταινίες του Αγγελόπουλου, θα του έλεγα να δει την πρώτη του ταινία ή εκπομπή. Τόσο γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δει κάποιος το πώς ξεκίνησε ένας τόσο σημαντικός σκηνοθέτης, αλλά και γιατί είναι μια επίκαιρη ταινία η οποία ξεγυμνώνει το lifestyle το οποίο στη συνέχεια αποπειράθηκε να χλεβάσει και τον ίδιο. Ποίηση οπτικοποιημένη. Δύο λέξεις που περιγράφουν για μένα το έργο του Αγγελόπουλου. Μεγάλης διάρκειας πλάνα που από μόνα τους λένε μια ιστορία. Ταινίες που αναδεικνύουν τη σχέση του ήρωα με την εσωτερική του φύση. Κινηματογραφικά έργα που ενέπνευσαν και εμπνέουν ζωγράφους, μουσικούς, ποιητές, κινηματογραφιστές. Αν και παγκόσμιας εμβέλειας, η θεματολογία που επέλεξαν περιέχει έντονα το ελληνικό γίγνεσθε. Πολύ επίκαιρος, αφού στην εποχή που ζούμε όπου όλα μοιάζουν να τρέχουν ασταμάτητα, το έργο του στέκεται και μας παροτρύνει να κοιτάξουμε την πραγματική μας φύση και να μην παρασυρώμαστε από ανούσιες επιφάσεις. Από τις ταινίες του, θα πρότεινα το τοπίο στην Ομίχλη για την έντονη ποιητική και οικαστική του αισθητική και τον Θείασο για τα μοναδικά του μονοπλάνα.